Κυριακή και καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο νησί της Κο. Θα θέλετε να εκφράσετε ένα παράπονο σας εχθές, αφού το παιδί σας σπουδάζει και καθώς έφευγε από το Ιπποκράτειο αεροδρόμιο εδώ στο νησί της Κο, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα εκεί. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Καλημέρα και από μένα. Πράγματι θέλω να εκφράσω ένα παράπονο. Όχι τίποτα παραπάνω και ούτε αξιώνω να πάρω τίποτα λεφτά πίσω. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλοί κόσμος και δυστυχώς δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Και θα σας πω λοιπόν τι έγινε. Εχθές το βράδυ λοιπόν ο γιος μου, ο οποίος είχε έρθει πριν μία εβδομάδα, πάλι αεροπορικός, πάλι με την Αιτζία, έφευγε για να πάει η Θεσσαλονίκη, σπουδάζει το παιδί. Λοιπόν, φτάνοντας στα αεροδρόμια, τον άφησα εγώ και έφυγα. Και ευτυχώς, γιατί μπορεί να δημιουργούσε και πρόβλημα εκεί, γιατί είχε ένα σακουαγιά στο χέρι, το οποίο ζύγιζε 5,5 κιλά, και είχε και ένα σακουαγιά αυτά απλάτης που είχε μέσα το λάπτοπ του και ένα βιβλίο του Πανεπιστημίου. Και όταν λοιπόν πήγε να περάσει από τον έλεγχο εκεί, του επιβάλλανε 40 ευρώ επιπλέον για το λόγο του ότι είχε διπλό, δύο αποσκευές. Εμένα αυτό που με πείραξε πιο πολύ είναι ότι εφόσον ρε κοπέλα μου, γιατί ήταν κοπέλα εκεί στον έλεγχο, εφόσον ρε κοπέλα μου, βλέπεις ότι το παιδί είναι φοιτητής και αντί να το βοηθήσει και να του πει ρε φίλε, βάλε το ένα του σακουαγιάς μέσα στο άλλο, να φανεί ότι έχεις μία αποσκευή. Έτσι κι αλλιώς, στα κιλά υπερέβαινε 1 κιλό και 100 γραμμάρια συγκεκριμένα, μαζί και τα δύο. Ήταν 900 από ό,τι. Του επιβάλλουν τα 40 ευρώ, τα πληρώνει το παιδί, γιατί είχε, δεν υπήρχε πρόβλημα οικονομικό. Αλλά έρχομαι όμως τώρα και λέω εγώ το εξής. Γιατί τόσος υπερβάλλον ζήλος, δηλαδή για όνομα. Εδώ είμαστε επαρχία, είμαστε νησί, είμαστε παραμεθόριος. Δηλαδή και βλέπετε ας πούμε ένα φοιτητή ο οποίος δεν κάνει ταξίδι ούτε αναψυχής ούτε ταξίδι επαγγελματικό, ένας φοιτητής. Α, ρωτάς ρε κοπέλα μου αν αυτό το παιδί είχε άλλα λεφτά μαζί του πάνω, μαζί του για να βγει από το αεροδρόμιο και να πει ένα καφεδάκι ή να φάει κάτι για να πάει. Δηλαδή γιατί τόσο υπερβάλλον ζήλος? Και από ό,τι ξέρω και έχω ακούσει και έχω και ονόματα, θέλετε να το παραθέσω. Και γι' αυτό και βγαίνω και με τη μούρη μου και παραθέτω και τα στοιχεία μου. Αλλά δηλαδή έχετε ακούσει και άλλα παράπονα? Έχω ακούσει και από πολύ κόσμο αυτά τα παράπονα, ότι ξέρω εγώ για μισό κιλό ας πούμε, εδώ μιανής κυρίας ενός αστυνομικού της απαγορεύσαν να κρατάει τη τσάντα της, τη γυναικεία. Τη τσάντα που είχε μέσα στο πορτοφόλι της κοπέλας, η κυρία ξέρω εγώ, και ένα μανό, ξέρω εγώ, ένα κραγιό. Και τις απαγορεύσαν, τις λένε, θεωρείται δεύτερη αποσκευή. Δεύτερη αποσκευή. Και πήγαν να τις επιβάλλουν 40 ευρώ. Δηλαδή, ανήκουστα πράγματα. Ανήκουστα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, και σας λέω, ειδικά στην περίπτωση τώρα των παιδιών που φεύγουν, άλλη μία περίπτωση. Για 2 τάπερ φαγητών που είχε ένα κορίτσι και υπερέβαινε τα 8 κιλά ας πούμε που δικαιούσε, πήρε τον πατέρα της και ξαναπήγε στο αεροδρόμιο να τα πάρει, γιατί δεν την αφήναν να περάσει στον έλεγχο. Και λες αν είναι δυνατόν ρε παιδί μου, δύο ταπεράκια με φοιτήτρια είναι. Για όνομα της Παναγίας διευκολύνεται λίγο την κατάσταση. Βλέπετε την κρίση που περνάμε την τελευταία δεκαετία. Με οικονομικά προβλήματα ο κόσμος, με τα μεταναστευτικά, με τους σεισμούς, με τις πανδημίες. Και εσείς τώρα ψάχνετε ας πούμε να δείτε γιατί έχει 100 γραμμάρια παραπάνω βάρος η βαλίτσα του φοιτητή, αν είναι δυνατόν. Και θέλετε να ενισχύσει ο κόσμος την επαρχία. Γι' αυτό όλοι θα μαζευτούν στην Αθήνα να είναι εκεί και να κάνουν τις δουλειές τους και να σπουδάσουν και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και θα ερημώσουμε την επαρχία, γιατί υπάρχουν τέτοιοι ασυνείδητοι και τα λέω στην κάμερα αυτά και αν έχουν πρόβλημα να έρθουν να μου κάνουν μήνυση.
Καταλαβαίνω τον εξοργισμό σας, κύριε Τάκη. Σκεφτείτε όμως και το παιδί εκείνη τη στιγμή που θα έπρεπε να δώσει τα 40 ευρώ επιπλέον, παρόλο αυτή την κρίση που περνάμε, σκεφτόμενο και τον πατέρα αλλά και τη μάνα που αδυνατούν για τα οικονομικά. Έχετε δίκιο να είσαστε σε αυτή την ένταση. Είναι ντροπή, για μένα είναι ντροπή. Δηλαδή αυτός ο υπερβάλλον ζήλος για μένα δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Εδώ είναι πώς. Δεν είμαστε ούτε οι Σεϊχέλες, ούτε εδώ είμαστε ένα νησί που είμαστε στην Παραμεθόριο, που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια, σπουδάζω δύο παιδιά ταυτόχρονα γιατί έχει δίδυμο αδερφό και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να περνούμε δύο νύχια ύστερα από τέτοια κρίση που περνούμε και αυτή τη στιγμή με τέτοια οικονομικά προβλήματα που έχει όλος ο κόσμος. Εγώ δεν μιλάω για μένα. Εγώ που τσάσταρμα θα έχω φέρει πόρτα, τελειώνουν τα παιδιά. Φανταστείτε όμως μια άλλη οικογένεια που ο πατέρας είναι μεροκαματιάρης. Αρωτάς ρε κυρία μου εσύ που κόβεις τη σαρανταρούμπα εάν ο άνθρωπος αυτός, ο πατέρας αυτού του παιδιού την επόμενη μέρα έχει να του στείλει άλλα 40. Είπατε όμως ότι είχε τις ίδιες αποσκευές όταν ταξίδεψε και από το Ελευθέριο Βενιζέλος. Ποια είναι η διαφορά από το Ελευθέριο Βενιζέλος με το Ιπποκράτιο? Έχω την εντύπωση ότι εδώ δεν ξέρω, με υπερβάλλον ζήλος, δεν ξέρω αν παίρνουν και πόνους βέβαια από την εταιρεία, αλλά σας είπα, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, ότι αυτό το πράγμα είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είχα μπροστά μου σε ταξίδι κύριο από Ελευθέριος Βενιζέλος για Ιπποκράτης, είχα μπροστά μου κύριο ο οποίος είχε σακίδιο πλάτης, Βαλιτσούλα, την οχτάκυλη αυτή που την ταξιδιωτική ας το πούμε και μία σάντα στο άλλο χέρι συγκεκριμένα την τζάμπο με παιχνίδια μέσα και ούτε που γύρισε ο υπάλληλος να του πει κύριε περάστε στον έλεγχο από Ελευθέριος Βενιζέλος προς Ιπποκράτη και από εδώ έχω 10 να σας παραθέσω 10 παραδείγματα από φίλους από αστυνομικό φίλο που είμαστε εδώ στη γειτονιά που είχε αυτό το πρόβλημα, που είχε αυτό το πρόβλημα μόνο φεύγοντας από το Ιπποκράτης, γι' αυτό σας λέω ότι δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, για ποιο λόγο ας πούμε τέτοιο κυνηγητό για να μαζέψουν τα σαραντάρια. Μπόνους παίρνουνε, θέλουν να δείξουν τους καλούς υπαλλήλους, αλλά είπαμε ότι στις περιπτώσεις αυτές που ο άλλος είναι φοιτητής ή ένας κακομύρης που πάει να πάει σε γιατρούς και δεν του αφήνει να πάρει τις μπιντζάμες του μαζί γιατί βγαίνουμε πάνω τα 8 κιλά, είναι ντροπή τους και σας λέω, σας παραθέτω και τα στοιχεία μου και αν έχουν πρόβλημα να έρθουν να μου κάνουν μήνυση. Αλλά τέτοιου είδους αντιμετώπιση έχουμε εδώ με τις κοπέλες που ελέγχουν στις πτήσεις της Αιτζίαν. Ίσως να μην τις κατηγορήσουμε τις κυρίες, ίσως κάνουν τη δουλειά τους γιατί είναι ο κανόνας αυτός. Ναι, είπαμε ότι ο κανόνας είναι κανόνας, εντάξει το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί, δηλαδή ο άλλος στην Αθήνα δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σωστά. Αλλά πρέπει να κάνουμε και τα στραβά μάτια, γιατί σας είπα ότι είναι επαρχία παραμεθόρια και χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί σε όλα. Αλλά δυστυχώς είναι το θέμα αυτό που είπα και προηγουμένως στη συναδέρφησά σας στο έκφραση ότι και θα τα πω σε όλους τους αυμούς και σας είπα δεν έχω πρόβλημα ακόμα και να με πάρουν αυτόφορο. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουν κάποιες μύτες ας πούμε γιατί δυστυχώς δεν μιλά κανένας μας συγχαρηκλία. Δεν μιλά κανένας μας. Εδώ δεν έχουμε νοσοκομείο γίνεται μια ας πούμε διαμαρτυρία.